Ελάρη, μάλλον είναι λάθος. Δεν γίνεται. Τι είναι? Είναι θετικό. Θα κάνω και το δεύτερο και θα σε ξαναπάρω. Γιατί σε εμάς, ρε μωρό μου, γιατί τώρα? Γιατί ήμασταν απρόσεκτοι. Εγώ ήμουν απρόσεκτος. Εγώ φταίω. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι καν την πιθανότητα να το κρατήσουμε? Τι είναι αυτά που λες, ρε Ιφηγένεια? Και τι θες να κάνουμε, δηλαδή, να παντρευτούμε? Μπορεί και να μην μ' αγαπάς, Άρη. Μπορεί απλά να περνούσες την ώρα σου. Κάτσε, ρε Ιφηγένεια. Όχι, έρθει λίγο απότομο όλο αυτό. Τι δεν σημαίνει ότι σε αγαπάω? Ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία θα είμαστε που θα έχουμε παιδί στην ηλικία μας. Άσε μας, ρε Ιφηγένεια. Πού πας, ρε Άρη? Ιφηγένεια, είσαι τελείως παράλογη. Εγώ πραγματικά δεν θα σε πιέσω για τίποτα. Δεν ήρθα εδώ να σου καταστρέψω τη ζωή. Είμαι έγκυος. Φοβάμαι πολύ. Τώρα, ρε φίλε, κάτσε. Δεν έπιασα κάτι καλά. Είπες ότι η Ιφηγένεια είναι έγκυος. Η Ιφηγένεια είναι έγκυος. Το είπα εγώ, θα μας την κάνει τη ζημιά ο Σουηδός. Ήρθε, μας μαγάρισε το κορίτσι και τώρα θα παχύνει, θα φουσκώσει και θα περπατάει σαν μπάπια. Δεν το έκανα, Σβέν. Τι, έχει κι άλλον η Ιφηγένεια? Έλα, ρε εσύ. Και σου έλεγα, δεν θα αντέξει μόνη της. Κάποιος θα τη βουτήξει. Όχι σαν και εμάς που ήμασταν με το σεις και με το σας. Για λέγε τώρα, πού τον γνώρισε? Σπίτι της. Στο Facebook, ε? Δεν σου έλεγα να ανοίξουμε κι εμείς μια σελίδα? Εσύ δεν ήθελες όμως. Να τώρα. Μπράβο πάντως. Άξιος ο μάγκας. Ευχαριστώ. Τι? Για τον μάγκας. Ρε λαμόγιο. Αυτό είναι που ήσασταν μόνο φίλοι και δεν είχατε τίποτα μεταξύ σας? Sorry, ρε Μπίλι. Από σένα τουλάχιστον δεν έπρεπε να το είχα κρύψει. Τι sorry, ρε προδότη. Ρε κρυφή πληγή. Τώρα ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Και τι θα κάνεις τώρα? Έρχομαι, σου λέω, στον δρόμο είμαι. Τα ρεφλεκτέρ τα έχετε? Ωραία. Ό,τι είναι να πούμε θα το πούμε από κοντά. Έλα, γεια. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, από το πρωί σε παρακαλώ, κάνε με αυτή τη χάρη. Δεν προλαβαίνω. Αν προλάβαινα θα πήγαινα, αλλά έχω αργήσει δραματικά. Εγώ δεν έχω αργήσει. Αν πάω στο δρόμο να το πάρω και μετά να το φέρω εδώ και μετά να πάω στο πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται να βάλεις λίγο τη φωτογράφηση? Να βάλω λίγο τη φωτογράφηση? Και πώς θα καταφέρω να ξαναμαζέψω το μισό υπουργικό συμβούλιο να τους φωτογραφήσω? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να αργήσεις εσύ στο μάθημα. Πόσο να αργήσω, αν πάω και έρθω και μετά πάω 3 ώρες. Πάω που πάω 2 φορές την εβδομάδα. Και τι θα γίνει με τον άνθρωπο που τον κάλεσες? Θα τον αφήσουμε έτσι στους 5 δρόμους? Λοιπόν, να σου πω, με καθυστερείς, έχω αργήσει. Όχι, εγώ τι να κάνω όμως τώρα? Να ηρεμήσεις, αυτό να κάνεις. Αυτό δεν διακηρύσει άλλο το φιλόσοφος που θα φιλοξενήσουμε? Την ηρεμία της ψυχής, τη Γαλήνη. Α, Γαλήνος δεν λέγεσαι? Φεύγω. Άντε, καλά πήγαινε εσύ και εγώ θα δω τι θα κάνω. Έτσι, αγάπη μου, θετική σκέψη, μωρό μου. Άντε, Αχ, Μωρή Τζούλιετ, deep άχρηστη είσαι. Α, γι' αυτό κάνω το ζογκλέρ για να σας καθαρίσω τα πολύφωτα. Δεν μιλώ για τις δουλειές. Εντάξει, στην Πάστρα τρώγεσαι. Μιλώ για άλλα εγώ. Τι έκανα πάλι? Τι έκανες πάλι? Στους διπλανούς καταφθάνει ένας από αυτούς τους κουρού, πώς διάολο λέγονται. Είναι αυτοί οι σοφοί, ξέρεις, που ζουν μες στα σπήλαια και είναι κρεμασμένοι ανάποδα σαν τις νυχτερίδες και τρώνε ρίζες, ακρίδες και ζαρζαβατικά γενικώς. Ο γκουρού Μακταβαντάτα Αχάντ Άρους Φαντίλ. Οικογενειακώς θα έρθουνε. Εμένα μου πάνε περιμένουνε μοναχά έναν. Ένας είναι αυτός. Και θα μιλήσει στο συνέδριο που οργανώνει ο κύριος Γαλινός δίπλα. Μουσίτσα, ώστε το παραδέχεσαι. Το ξέρεις και δεν μου πες τίποτα. Γιατί να σας το πω? Γιατί όταν έχετε μια τόσο σημαντική προσωπικότητα παιδί μου από το εξωτερικό, πρέπει οπωσδήποτε να συναντήσει μια πέλη μου στο ξύδι. Κυρία Πέλη μου στο ξύδι, αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή φιλοσόφους που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Να σας γνωρίσει να κάνετε τι? Βρε, εγώ δεν έχω συναναστραφεί τόσες φορές με άλλους φιλόσοφους? Είσαι στα καλά σου? Βέβαια, ως γνωστόν εσείς κοιμάστε με τα βιβλία του Καστοριάδη στο προσκέφαλό σας. Ναι, ποιος είναι αυτός?
Τέλος πάντων, μην μου πεις πίσω αυτός, δεν με νοιάζει. Άλλο είναι το θέμα μας τώρα. Άντε, κατέβα από εκεί πάνω να τα συζητήσουμε. Έχω δουλειές τώρα. Σου δίνω άδεια εγώ. Κατέβα, Χριστιανή μου, πρέπει να μου πεις ποιος είναι αυτός ο μπακλαβαδάτος. Πού το μάθατε εσείς αυτό? Συνάντησα την Ιφηγένεια έξω. Είναι μια φίλη της, βέβαια, και μου τα είπε όλα. Άι, μωρή, κατέβα από εκεί πάνω πια. Ήλικος θα μου έρθει. Πες μου ότι μου κάνεις πλάκα. Φαίνεται να σου κάνω πλάκα. Μα καλά, αφήσει και ο Άρης. Εγώ και ο Άρης τα είχαμε κρυφά. Δεν θέλαμε να το ξέρει κανείς. Ούτε κι εγώ. Μα γιατί? Τέλος πάντων, δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει τι κάνω τώρα. Ωραία, Ιφηγένεια. Με έστειλες τώρα. Το έχεις πει πουθενά αλλού? Πώς? Στον εαυτό μου, στην κάμερα. Κάπου έπρεπε να το πω κι εγώ. Και στον Άρη, φυσικά. Και εκείνος τι λέει? Ότι θα πάρω τα βουνά, τι να πω. Το συζητήσατε? Έτσι και έτσι. Και πού καταλήξατε? Ο καθένας αλλού. Και να σου πω, θέλει να το κρατήσει? Γιατί να μην θέλει να το κρατήσει? Βέβαια. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές από εμάς. Αυτές από μικρές θέλουν να γίνουν μητέρες. Βασίλη, κόφτω, γιατί τόσο θέλω για να σαλτάρω, ε? Εντάξει, το κόβω. Και τώρα τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, μωρέ? Τι θα κάνω, με φαντάζεσαι εμένα με πάνες, καροτσάκι και μπιμπερό? Ας το δω αυτό και ας πεθάνω. Πάντως, φίλε, αν γίνεις μπαμπάς, ξέχασε τα όλα. Εμείς θα γυρίζουμε στις παραλίες, στα παραντάις, στα Λονδίνα και εσύ θα κάθεσαι να ξεσκατίζεις το μωρό σου. Να σε καλά, ρε φίλε. Είσαι το στήριγμα που δεν είχα. Άρε, Άρη, πού πήγες και έμπλεξες, ρε? Δεν ξέρω. Σκεφτόμαι να το κρατήσω. Όπα. Τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται στο πόδι, ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Εσύ τι θα έκανες στη θέση μου? Α, τέτοια διαλύματα δεν τα θέλω ούτε θεωρητικά. Μα καλά, βρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν να κάνατε ελεύθερο σεξ? Είσαι σοβαρή? Πάντα περνάμε προφυλάξεις. Ε, τότε. Ξέρω εγώ. Εσύ πώς νιώθεις για τον Άρη? Εγώ είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη μαζί του. Ε, καλά, πάντως αυτό δεν έχει και πολύ σχέση με το μωρό. Έχει, και μάλιστα άμεση. Έχει, ε. Έχεις ερωτευτεί ποτέ, Μυρτώ? Ε, ναι. Δηλαδή, έτσι νομίζω. Τόσο πολύ που να αγαπάς το κάθε τι πάνω στον άλλον. Που όταν έχεις κάτι δικό του μέσα σου, να είσαι απόλυτα ευτυχισμένη. Όχι. Τόσο, μάλλον όχι. Τότε δεν μπορείς να καταλάβεις, ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σχεδόν αδύνατον. Έλα, καταλαβαίνω. Μην με κάνεις να κλάψω. Μπάμπη, μπάμπη. Έλα. Καλά, σε πρόλαβα. Έχεις δουλειά? Ναι. Πάω στο καφενείο να κουνήσω τα πουλιά. Α, ωραία. Τότε μπορείς να πας στο αεροδρόμιο αντί για μένα να παραλάβεις κάποιον, γιατί έχω μάθημα, δεν προλαβαίνω. Άντε να στην κάνω την αβαρία. Αρκεί να μην είναι Σουηδός, να μπορώ να σε εννοηθώ. Όχι, μπάμπη μου, δεν είναι Σουηδός. Φιλόσοφος είναι. Α, εσύχασα. Ναι, ναι, έρχεται από την Ινδία για να μιλήσει σε ένα συνέδριο δικό μου, που οργανώνω εγώ δηλαδή, με θέμα τη σεξουαλική ζωή και την ελεύθερη βούληση. Τι λες τώρα, και θα φωνάξει οι Ινδιάνους να μιλήσουν για τη σεξουαλική ζωή? Όχι οι Ινδιάνους, μπάμπη μου, οι Ινδούς. Από την Ινδία έρχονται οι Ινδοί. Ο άνθρωπος δεν είναι Έλληνας, έχει ελληνική καταγωγή. Απλώς ζει στην Καλκούτα εδώ και 20 χρόνια, κοντά στις όχθες του ποταμού Βραχμαπούτρα. Έξω από την Καλκούτα. Κατάλαβα, Ελληνοϊνδός. Ε. Ναι. Πώς θα τον γνωρίσω? Θα τον γνωρίσει, μπάμπη μου. Φοράει μία κελεμπία και είναι. Πάρε πελαγία, θα μας φάει ο ντάλαρος μέχρι να φτάσει ο ύπνος. Είσαι σίγουρη ότι μας είπαν εδώ πέρα? Εμένα ο Ηλίας μου είπε στο αεροδρόμιο να τον περιμένει. Άσε τον Ηλία, εγώ μίλησα με τον πρέσβη τον ίδιο και μου είπε από εδώ θα τον επαναλάβουμε το σοφό. Αχ, έχω πολύ χαρά που θα γνωρίζω επιτέλους ένα φιλόσοφο από κοντά. Είσαι σίγουρος ότι έγραψε σωστά το όνομά του? Ναι, ναι, έτσι το λένε. Δεν θυμάμαι να το πω απ' έξω, πάντως θα τον βρούμε σίγουρα. Εντάξει. Πούντος ο Χριστιανός. Κάτε, οπ, οπ. Λες να είναι αυτός ο Λίγδας? Μη μιλάς έτσι, βρε, σου λέει πρόκειται για κοντζαμάν φιλόσοφο. Μάλιστα είναι ο φιλόσοφος της αγάπης μου. Ναι. Γεια σας! Σαλάμ! Σαλάμ αλέκουμ! Είμαστε από τον Ηλία και την Ολύμπια. Εννοείται είναι ο Λίβ Γκαλινός, ε! Εσείς είστε σίγουρα ο φιλόσοφος που περιμένουμε, έτσι δεν είναι, δάσκαλε? Πώς ήταν το ταξίδι? Ο προορισμός έχει πάντα τη ρευστότητα του νερού που κυλάει στον ποταμό. Καλέ, τι ωραία που τα λέει, δε σούπα, φαίνεται ότι είναι σοφός. Κάτσε, κάτσε να σιγουρευτούμε πρώτα, κάτσε να σιγουρευτούμε. Οι δάσκαλες σας λένε Μπακτιβεντάντ, Σουσάμ, Αχάτ, Αρούς, Φαντίμ. Τα ονόματα είναι ένα τείχος. Πίσω από αυτό βρίσκεται η πραγματική ουσία του εγώ. Το εγώ όμως δεν βοήθησε ποτέ κανένα. Πρέπει να έχει πολλές αναταράξεις στα αεροπλάνα. Σταμάτα, βρε παιδιά. Έχει δίκιο ο δάσκαλος, έτσι είναι, συμφωνώ. Εγώ πάντως είμαι η πέλη μου στο ξύδι. Και από εδώ ο άντρας μου, ο μπάμπης μου στο ξύδι. Χαίρομαι πολύ.
Θα προτιμούσα να μην διασταυρώσουμε τις άβρες μας. Φαίνεται δεν του αρέσει να πράγει. Ναι, ναι, άστε, έχει δίκιο. Λοιπόν, δάσκαλε, όπως και να έχει, εμείς ήρθαμε να πάρουμε εσάς την άβρα σας και το ταγάρι σας. Μπάμπη, πάρε το ταγάρι του σοφού. Φέρ' τα πράγματά σου, δάσκαλε. Ωπς, είναι και βαριά. Θα κουβαλάς όλη την Καλκούτα μαζί σου. Αχ, ναι. Έλα, Τζούλιετ. Πού είστε, κυρία, πού είστε. Ναι. Ναι, οι μικρές είναι αυτές που ακούτε. Έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί και ξεχωρίζουν εδώ και καμιά ώρα. Για ένα εισιτήριο που τους έχει δώσει ο δάσκαλος της μουσικής. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν μπορώ να τις κάνω ζάφτη. Λείπουνε και διπλανοί. Ούτε εγώ τις έχω ξαναδεί έτσι. Σταματήστε καλέ, σταματήστε. Αν δεν παίρνετε από λόγια, ξέρω κι άλλες μεθόδους εγώ. Τι έγινε? Πλακώνονται, λέει, η Μπέτη με τη Λιδία. Η ισχυρογνωμοσύνη που δεν συνοδεύεται από φρόνηση αξίζει λιγότερο και από το μηδέν. Μα τι πάθανε, αυτές δεν τσακώνονται ποτέ. Δεν ξέρω, αγάπη μου, η Τζούλιτ έχει πελαγώσει. Είπε να πάμε γρήγορα από το σπίτι. Τι να πεις, παιδιά. Κύριε Σουσάμι Αρών Αχμάν, πάμε. Το όνομά μου είναι Αχάν Αρούς. Το Σουάμι είναι τίτλος και σημαίνει δάσκαλος. Είχα μια σκασίλα. Μπάμπη, μη γίνεσαι αγρικός. Με αυτοκίνητο θα πάμε. Θες να πάμε με τη σκούνα? Θα προτιμούσα να μου δείξετε την κατεύθυνση και να έρθω με τα πόδια. Με τα πόδια? Με το συμπάθειο, δάσκαλε. Αλλά πότε είναι η διάλεξη την πρωτοχρονιά? Αυτός που νίκησε τον εαυτό του δεν φοβάται τίποτα. Η απόσταση εμένα δεν με τρομάζει. Η απόσταση. Εδώ με τα συγχωρήσεως δεν μιλάμε για απόσταση. Ο Διόνυσος, ξέρετε, δεν είναι και κάτι τόσο κοντινό. Μιλάμε για μαραθώνιο. Ρωτάτε μας και εμάς. Καλώς. Όντως εσείς θα ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα. Πάμε. Πάμε, άντε, πάμε. Άντε, πάμε. Ρόζι, ρόζι, ρόζι. Ρόζι, ρόζι, ρόζι. Καλέ, μαρμάρωσε ο βασιλιάς. Πάμε. Ρόζι, ρόζι, ρόζι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Άρη, μου βάλανε στην υπολογιστή το Call of Duty. Εντάξει, παιδάκι μου, πώς κάνω το Call of Duty. Τι λες τώρα? Δηλαδή θα το έχουμε σπίτι μόνιμα, θα σε ξεσκίσω, παιδάκι μου, θα σε κάνω χώμα. Καλά, είναι φοβερό έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήμουνα στη μάχη με τους Γερμανούς, στο Άρνεμ, μετά πήρα τους Ρώσους, πήγαμε στο Βερολίνο να κυνηγήσουμε τον Χίτλερ. Είναι καλά, είναι τέλειο έτσι. Εντάξει, παιδάκι μου, πώς κάνεις έτσι, χαλάρος, πάρε μια ανάσα. Έλα να με βοηθήσει, θα αναλάβει εσύ τα τάγκ. Εντάξει, σε λίγο θα τα αναλάβω, όταν πήγαινε μέσα και θα έρθω. Σε 5 λεπτά, έτσι. Εντάξει, μέσα. Τι γίνεται? Καλά. Έλεγα να πηγαίναμε μια βόλτα, να μιλήσουμε λίγο. Α, για το... Ναι, για το... Κι εγώ θα το ήθελα πολύ, μωρέ. Αλλά έχω και το μηχαλάκι μέσα που κάθεσαι σαν αμένα κάρβου, να καταλαβες. Ναι, βέβαια. Άκουσα, σου έθεσε φοβερό δίλημα. Να πας να παίξεις αυτό το πολεμικό παιχνίδι. Όχι, δεν κατάλαβες, Ιφηγένεια. Δεν είναι ένα απλό πολεμικό παιχνίδι. Είναι απόλυτη αδρεναλίνη. Είναι σαν να είσαι μέσα στον πόλεμο κανονικά. Δηλαδή, έχεις εχθρούς παντού, παίρνεις τα όπλα, πετάς χειροβομβίδες, αρχίζεις και πυροβολάς και αίματα παντού. Σταμάτα, ρε Άρη, με τους σκοτωμούς και τα αίματα. Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί? Τι γιατί, εγώ θέλω να σου μιλήσω για ζωή. Αλλά εσύ είσαι τελείως παιδί, ρε Άρη. Τελείως. Τώρα μου τη λες δηλαδή. Τώρα μου τη λες δηλαδή. Άσε μας, ρε Άρη. Άντε πήγαινε παίξε το παιχνιδάκι σου. Απαράτα μας, ρε Ιφηγένεια. Πολύ παράξενη έχεις γίνει τελευταία. Δώστο μου! Όχι, δεν το δίνω! Ο δάσκαλος είπε πως θα το πάρω εγώ! Όχι, σε μένα το είπε! Όχι, σε μένα! Σε μένα! Α, τώρα! Όχι! Δώστο μου! Καθόλου, όχι! Έλα, έλα, τι είναι αυτά, βρε, τι γίνεται εδώ πέρα? Έλα, δάσκαλε, παίρνε. Σαν στο σπίτι σου. Η ανάγκη μας οδηγεί σε πράξεις κατάκτησης ιδιοκτησίας. Σοφός αυτός που ξεπερνά τις ανάγκες του και μπορεί να επιβιώσει παντός στη μάνα γη. Να πεις, η μάνα γη βγάνει το στάρι, ε. Η γη είναι το σπίτι μου, αδερφέ μου. Κατοικώ σε μια σπηλιά. Τι να πω τότε, σαν τη σπηλιά σου. Σιωπή, σουσουράτες, τι σημαίνει, θα μου πείτε, θα βάλω τις φωνές. Ο δάσκαλος μου έδωσε ένα εισιτήριο για μια φιλανθρωπική εκδήλωση που θα τραγουδήσει ο Σάκης. Και η Λιδία θέλει να μου το πάρει. Κύριε Πελαγέλη, ψέματα, σε μένα το έδωσε ο δάσκαλος. Σταματήστε, έχουμε και ξένο άνθρωπο μπροστά.
Ένας είναι ο δάσκαλος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι συναυλία, ποιο σάκι. Αγάπη μου, ένας είναι ο σάκης για τα κοριτσάκια, ο Ρουβάς. Είναι το βραβείο για τον καλύτερο μαθητή της τάξης. Δηλαδή εμένα! Δεν μου λέτε, βρε, δεν τρεπόστε να θυμώνετε η μία με την άλλη, εσείς που έπρεπε να είστε αγαπημένες σαν αδερφές. Αυτός που δεν μπορεί να θυμώσει είναι ανόητος. Εκείνος όμως που δεν θέλει να θυμώσει είναι σοφός. Για να δω τι είναι αυτό. Φέρ' το εδώ. Τι είναι εδώ. Ορίστε. Εδώ πέρα λέει τα ονόματα και των δύο σας. Μπέτη και Λιδία. Ο δάσκαλος, επειδή δεν μπορούσε να αποφασίσει σε ποια από τις δυο μας θεροδώσει, έγραψε και τα δύο ονόματα. Για να αποφασίσουμε εμείς. Κοντζαμάν Μαντράχαλος δεν μπορούσε να αποφασίσει και έβαλε τα κοριτσάκια να σκοτωθούνε. Μάλλον δεν φανταζόταν. Ότι θα μαλώναμε. Α, και τώρα κουκλίτσες μου, τι σκοπεύετε να κάνετε. Θα πάω εγώ. Όχι εγώ. Είπε εγώ. 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 Σταματήστε, μωρέ. Σταματήστε. Θα βρούμε κάτι δίκαιο. Θα κάνουμε μια κλήρωση. Όχι κλήρω! Μπορεί να χάσω! Δεν γίνεται αλλιώς, αγάπη μου! Δεν μπορεί να έχετε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο! Πρέπει να αποδώσουμε τη γαλήνη στις δύο μικρές αδερφές που τη χρειάζονται. Μα τι ωραία που τα λέει! Σταμάτα, μαρέ, αφού δεν καταλαβαίνεις λέξη από τι λέει. Ναι, αγάπη μου, γιατί λέει σοφίες. Άλλωστε τις σοφίες τις καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που τις λένε. Άμα τις καταλαβαίναν όλοι, δεν θα ήταν σοφίες. Θα ήταν καρσιλαμάρες. Μία από τις ωραιότερες λειτουργίες της ανθρωπότητας είναι η απονομή δικαιοσύνης. Παπά, γιατί πήρε το εισιτήριο αυτός ο κύριος? Ποιος είναι? Θα σου εξηγήσω, κορίτσι μου. Γιατί το σχίζει? Σσ, μη μιλάς, χρυσό μου. Ξέρει τι κάνει ο δάσκαλος, είναι σοφός άνθρωπος. Ίσως πάει να κάνει κανένα θαύμα και το ένα εισιτήριο τα κάνει δύο. Μα δάσκαλε Τσουνάμι, γιατί το σκίσες? Διότι τίποτα δεν είναι ευγενικότερο από την άμυλα, αλλά οι δύο μικρές αδερφές το παραβλέπουν αυτό. Θέλω να τις προστατεύσω. Ω, και τώρα τι θα κάνουμε? Πώς θα πάμε στη συναυλία? Πάμε να σας εξηγήσω. Ο κύριος αυτός είναι ένας πραγματικός σοφός. Πάτε στο μάτι όσο γρήγορα. Αδελφέ μου, μπορώ να κάνω ένα μπάνιο? Μα τι λες, αλίμονο. Από εδώ, όπως ανεβαίνεις στη σκάλα, θα το βρεις το μπάνιο. Καλέ, έξαλε σκεφτές οι μικρές. Δεν μου λες, τι έπαθε ο δάσκαλος. Με προσπέρασε και έκανε να μην βλέπει τίποτα. Πού πήγαινε? Πάει πάνω να κάνει μπάνιο. Δεν πιστεύω να νομίζω ότι θα μείνει εδώ μαζί μας. Αχ, τέλεια, λες, μακάρι. Κακομοίρα μου, αν μείνει αυτός εδώ, εγώ θα πάω στη συναυλία του Σάκη. Πώς τα κατάφερα έτσι? Ας μην το σχολιάσω καλύτερα. Αγάπη μου, δεν προλάβαινα, τι να έκανα. Κι ήταν ανάγκη να στείλει τον Μπάμπη. Μόνος του προσφέρθηκε ο άνθρωπος. Είναι όμως ευγενέστατος. Μόνος σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις που έχουν πάει και δεν έχουν έρθει ακόμα. Λες να μην εμφανιστεί ο δάσκαλος. Χτύπα ξύλο. Θα την αρκεί το συνέδριο στον αέρα. Μήπως είναι δίπλα? Τι να κάνει δίπλα? Εδώ δεν είπες να τον φέρουνε. Ναι. Αλλά πάλι ο Μπάμπης μπορεί να μην ήξερε πως θα ήταν η Ιφηγένεια εδώ. Σου λέει με τον Μπάμπη και είναι μόνος του, να τον κρατήσουμε από εδώ μέχρι να γυρίσουν. Πάω να δω. Όχι, όχι, θα πάμε μαζί. Να πω πρώτα κάτι στην Ιφηγένεια. Πώς μπήκες μέσα, πες μου αμέσως γιατί θα σε τσακίσω. Μια κρίση πολύ βιαστική είναι συχνά άδικη. Βρέασε τα κορακίστικα και πες μου ποιος είσαι και τι θέλεις και πώς μπήκες μέσα γιατί θα σε κάνω μαύρο. Τα ονόματα δεν έχουν καμία σημασία. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να σταθεί γυμνός απέναντι στον συνάνθρωπό του έχει πολλά να κρύψει. Κι εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Μα είσαι και επιδειξίας, Ανάθεμά σας, σε σκοτώσω! Παράθεμα τον κότσο σου, κακούργα! Τον σακάδεψες τον άνθρωπο! Για σάκο του μπόξ τον πέρασες, μωρή! Δάσκαλε, δεν έχω λόγια! Χίλια συγγνώμη σου ζητώ! Πού να το ξέρω, κυρία, συγγνώμη! Πού να το ξέρω ότι θα το παραλαμβάνατε εσείς! Δεν σας άκουσα και να μπαίνετε! Εκτός αυτού μου έδειξε και το αποτέτοιο του. Τι λες, μωρή, πια σύνελθε! Ο άνθρωπος ζει στα σπήλαια! Εκεί πέρα δεν έχουν γύμνες και ντροπές, δεν το καταλαβαίνεις. Ζήτα συγγνώμη τώρα, αυτή τη στιγμή να σε ακούσω. Συγγνώμη, κύριε. Μην το λες, κύριο Μπαγκλαβαντά, αν το λες. Για να κάνεις το σταυρό σου, κακομοίρα, που δεν σώσε καμιά στο κεφάλι με αυτό το πράγμα. Μπακτιβεντάτα, δεν πειράζει, αδερφή μου. Ο ευγενής άνθρωπος δείχνει αξιοπρέπεια σε όλες του τις πράξεις. Μπα, και γι' αυτό σας έκανε το μάτι μπλε μαρέν, από την πολλή αξιοπρέπεια.
Τι να πω, τι να πω. Μωρή Τζούλιετ, με έκαψες. Πες μου τώρα, τι δικαιολογία θα βρω για τους διπλανούς. Δικό μου το λάθος. Δεν είχα καταλάβει ότι δεν θα έμενα εδώ. Νόμιζα. Τι νομίζετε, δάσκαλε? Γιατί νομίζετε, εδώ θα μείνετε μαζί μας. Πού να πάτε καλύτερα? Πελαγία, μήπως να το πούμε στους διπλανούς πρώτα. Σταμάτα, Μπάμπη, να επεμβαίνεις. Ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Και το εισιτήριο. Πρέπει να το ξεχάσετε, μικρές μου. Έτσι θα σταματήσει η διαφωνία και δεν θα φθονήσει αυτή που δεν θα πάει, εκείνη που θα πάει. Έτσι το ξέραμε κι εμείς, δάσκαλε. Το θέμα είναι να πηγαίνανε στη συναυλία, όχι να μην πάει καμιά τους. Ο φθόνος είναι παιδί της αλαζονίας, εργάτης της εκδίκησης και διαρκές βάσανο της αρετής. Είναι βόρβορο και δηλητήριο της ψυχής. Να τον ακούτε, βρε το δάσκαλο, λέει σοφά πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, ποιος σας είπε ότι θα σας αφήναμε να πηγαίνατε μονάχες σας? Η πρόσκληση, μαμά, ήταν για ένα παιδί και για έναν ενήλικο συνοδό. Θα πηγαίναμε μαζί. Ή εγώ με την Ευγένεια. Πω, κρίμα. Σκύθαρα να δω κι εγώ το Ζάκι. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε, έτσι που τα κάνετε, πηγαίνετε απάνω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο. Κυρία Πελαγία, αν έρθει η μαμά μου, μην της πείτε ότι είμαι εδώ. Νομίζω ότι είμαι ακόμα στη χοροδία. Άμα έρθει εδώ η μαμά σου, τη βάψαμε οικογενειακώς. Και εσύ μην της πεις τίποτα, τσιμούδια, για ό,τι είδες και ό,τι άκουσες. Άντε, τρεχάτε πάνω με τη φιλενάδα σου. Τρεχάτε. Έχεις και βάρη χέρι, πανάθεμά σου. Να φέρω ένα παυσίπονο, ένα αντιφλεγμονό, δες κάτι. Άντε, άντε. Δεν παίρνω τέτοια σκευάσματα. Εμένα με θεραπεύει η μάνα γη. Καλά. Τζούλιετ, ωστόσο, φέρε στο δάσκαλο να πιει νερό από αυτό που πίνω εγώ, το καλό από τις ιαματικές πηγές. Ξέρεις. Έτσι. Τι να κάνουμε. Ένα κουρού, ένα σοφός έπεσε στα πόδια μας. Και πήγαμε να τον εσαρκατέψουμε. Ε, τι θα πω στους διπλανούς. Έχω και αυτόν τον καημό. Δίκιο έχει. Είναι μικρός για να γίνει πατέρας. Κι εγώ τι έχω πάθει και θέλω να το κρατήσω τόσο. Ναι. Μωρό μου, ξέρεις τι θέλω να σου πω? Αχ, έχεις κάτι? Όχι. Πολύ κομμένη μου φαίνεσαι. Κοιμάσαι καλά? Ναι, μια χαρά κοιμάμαι. Α. Μήπως χτύπησε το κουδούνι ενώ σου είπαμε? Όχι, γιατί? Δεν περιμένουμε το σουάμι να έρθει σήμερα. Τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα μου. Λοιπόν, χθες τηλεφωνήθηκα με μια πολύ πολύ αγαπημένη μου φιλενάδα, μια σπουδαία ψυχολόγο, η οποία πρόκειται να κάνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι? Ετοιμάσει ένα σεμινάριο στην Τοσκάνη το καλοκαίρι 3 μηνών, κλειστό, όπου θα λάβουν μέρος φοιτητές από όλο τον κόσμο. Τι σεμινάριο? Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ψυχολογία αγαλμάτων λέγεται. Δεν το έχω ξανακούσει. Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, λοιπόν άκου. Πρόκειται να αναλύσουν την ψυχολογία 10 σπουδαίων γλυπτών και ζωγράφων μέσα από το έργο τους. Π.χ. τι αισθανόταν ο Μιχαήλ Άγγελος όταν έκανε την καπέλα Σιστίνα, ή ο δικός μας ο Χαλεπάς όταν έκανε την κοιμωμένη του. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν. Θα δηλώσεις συμμετοχή? Αγάπη μου, πέρα από το θέμα το οποίο είναι εξαιρετικό, θα συναναστραφείς με παιδιά από όλο τον κόσμο, παιδιά ενός άλλου επίπεδου, διαφορετικού από αυτό που έχουν αυτοί οι οποίοι συναναστρέφεσαι καθημερινά, που μπορεί να είναι καλοί αλλά δεν είναι και καλύτεροι. Λοιπόν, τι λες? Δώσε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω. Αγάπη μου, δεν τις χάνουν τέτοιες ευκαιρίες. Σκέψου το. Θα είναι τέλεια. Μακάρι να μπορούσα να έρθω κι εγώ. Ορίστε, δάσκαλε. Τι είναι αυτό? Νεράκι να πιείτε, να μην μας πάρετε καμιά αφυδάτωση. Όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε να ακούσουμε από εσάς όλες τις σοφίες που έχετε να μας πείτε. Άντε, άντε, πιες, μην το βλέπεις που είναι κίτρινο. Είναι τα άλατα του Διονύσου. Ξέρεις τι καλό κάνεις, στις μυρμικές, στο κρυθαράκι, δεν ξέρω σε πόσα, στους κάλους. Κόφτο, κόφτο, θα μας πάρει χαμπάρι. Κι άλλο. Έτσι, ωραία. Τον έκοψε. Ωρί. Πόσα χάπια του βάλες, μωρή Τζούλιετ, και παραντουράει έτσι? 3 του βάλα, κυρία, για να το πιάσουν, ε. Δεν είμαι καλά, θέλω να... Όχι, τι, να ξεράσεις, όχι, τρεχάτε το στον κήπο. Να ξεράσεις το καναπέ πάνω. Σίγουρα, άντε, στον κήπο, γρήγορα. Αμάν, οχ, σκοτώθηκε. Καλέ, τώρα που τελειώσατε. Δάσκαλε, στούκαρε στη Σαμαρία. Στην διπλανή θα είναι, καήκαμε, κρύψε τον. Κουτίνα, με το γέλ.
γέλιο, με το γέλιο. Καλώς τους, καλώς τους. Θα σας λέγαμε να κάτσετε, αλλά ότι φεύγαμε. Πελαγία, δεν ήρθαμε για επίσκεψη. Βάβη, μπορώ να σου πω. Από εκεί που είσαι. Σ' ακούω, είμαι όλος αυτιά. Είστε καλά. Α, εξαιρετικά. Μη σου πω, καλύτερα δεν γίνεται. Μπάμπη, πήγες να παραλάβεις τον Μπακτιβεντάτα από το σταθμό. Βέβαια, τον πήραμε με την Πελαγία. Εκεί πού τον πήγατε? Τι ακούγεται? Αυτά είναι. Οι σωλήνες του καλοριφέρ θέλουν εξαίρεση. Καλοριφέρ, καλοκαιριάτικα. Γιατί εσείς δεν ανάβετε, θα πάρω τον έκτο ψόφιτο το βράδυ. Μα τι πάθατε? Σφάχτη, σφάχτη, μέση, μέση. Βγάζαμε τα καλοκαιρινά, γι' αυτό σου λέω. Ηλία. Μπάμπη, τι έβγαλες? Κάλο. Δάσκαλε! Δάσκαλε! Πάρε τα χεράκι, Μπάμπη! Είναι χάμο δάσκαλος. Δάσκαλε. Να, αυτό πάει και κρύβεται πίσω από τις κουρτίνες. Γιατί, γιατί, γιατί. Μη το δάσκαλο! Γιατί. Μπορείς, σε παρακαλώ, να σταματήσεις να γελάς. Δεν μπορώ. Προσπαθώ, αλλά δεν γίνεται. Ήταν πάντως πάρα πολύ αστείο το θέαμα. Οφείλεις να το παραδεχτείς. Ναι, ήταν αστείο το θέαμα. Εμένα πάλι αν τον είχαν σε κατέψει εντελώς και δεν μπορούσε να παρευρεθεί στο συνέδριο, δεν θα μου φαινόταν καθόλου αστείο. Αγάπη μου, έλα αγάπη μου, μην κάνεις έτσι. Όλα θα πάνε πολύ καλά. Μην αγχώνεσαι, ηρέμησε. Άντε καλά να ηρεμήσω. Αλλά και αυτοί οι διπλανοί παραλίγο το δηλητηριάζουν τον άνθρωπο. Και πήγαν να του πάσουν και το κεφάλι. Αν τον είχα αφήσει να μείνει από εκεί, ποιος ξέρει τι άλλο θα πάθαινε. Ορισμένες φορές, όσο και αν δεν μ' αρέσει να το παραδέχομαι, έχεις δίκιο για τους διπλανούς. Έπρεπε να έρθει ένας Μπακτιβεντάτα από την Ινδία για να το παραδεχτείς όμως. Ένας Μπακτιβεντάτα από την Ινδία. Μήπως δεν έπρεπε να τον αφήσω να μείνει από εκεί? Τότε έπρεπε να επιμείνεις να έρθει να μείνει εδώ. Αλλά με το που είπε η Πελαγία ότι θα το φιλοξενήσουν, έκανες πίσω. Επειδή νόμιζα να το ευχαριστηθείς. Γιατί να το ευχαριστηθώ? Επειδή θα τον έχεις μέσα στα πόδια σου. Α, καλά, αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Γιατί έτσι και μαζί μας είναι και δεν θα τον έχω μέσα στα πόδια μου, όπως λες. Και μαζί και χώρια. Άσε που μπορεί και κάτι να μάθουν οι διπλανοί. Αν επιζήσει. Δάσκαλε, θέλετε να σας ετοιμάσω κάτι ιδιαίτερο για το βράδυ? Δάσκαλε. Τζούλιετ, μη. Τι έπαθε αυτός, καλέ? Α, δεν είναι τίποτα. Το παθαίνει συχνά. Κάθεται έτσι, με το βλέμμα καρφωμένο στο βάθος, λες και περιμένει τη γαλέρα από το πέλαο. Και μετά ξαφνικά, συνέρχεται. Κατάλαβα, πέφτει σε Νιρβάνα. Ποιος είναι ο Νιρβάνα? Πού είναι, πού είναι? Το σκότωσες, μωρή, φύγε από τη μέση. Δάσκαλε. Δάσκαλε, κάτσε να τον καλοπιάσω. Δάσκαλάκο. Δάσκαλε. Δάσκαλε. Αδελφοί μου. Τον τρόμαξες, βρε Μπάμπη. Δεν έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη ο δάσκαλος. Είναι θηρίο. Αρών. Αρφ. Αρφάτ. Αραφάτ. Άραμις. Αχάν. Αρούς. Εδώ το είχα. Θέλεις να παίξουμε ένα τάβλι? Δεν παίζω τάβλι. Δηλαδή, κάποτε έπαιζα, αλλά πάνε χρόνια από τότε. Θα το ξαναθυμηθείς, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Ιουλία, τσακίσου, φέρε κανένα ουζάκι να πιούμε εδώ με το δάσκαλο. Δεν πίνω αλκοόλ. Ευχαριστώ. Έχω και ένα μικρό πονοκέφαλο. Και ένα κενό μνήμης. Μου λείπουν οι τελευταίες ώρες από το νου. Αλλά μάλλον θα φταίει το πολύ ωραίο ταξίδι. Αυτό είναι, δάσκαλε. Το ταξίδι φταίει κι εγώ. Άμα μπαίνω σε αεροπλάνο ταξιδέψω, με το που κατεβαίνω, δεν θυμάμαι το όνομά μου. Με το τρένο να δεις. Θα μπορούσατε να μου παραχωρήσετε μία γωνίτσα στον κήπο σας για να περάσω το βράδυ? Γιόνις είσαι και θα περάσει τον κήπο το βράδυ σου. Γιατί να μην μείνει στο ξενό να απέχουμε? Μου είναι αδύνατο να κοιμηθώ κάτω από στέγη. Και τι θέλεις τώρα, βρε δάσκαλε? Να σου στρώσουμε, να ξαπλώσουμε τα σαλιγκάρια? Δεν είμαστε καλά. Και μετά μην ξεγελιέσαι. Τη μέρα έχει ζέστη. Το βράδυ θα ξυλιάσει από το κρύο, θα μαραγκιάσει. Είναι μεγάλη μου χαρά να κοιμάμαι κάτω από τον έναστρο ουρανό. Έχει φάει τούβλο δωδεκάωπο. Άντε, πήγαινε φέρε τα ούζα. Γκίτ. Περδόν. Γκίτ, μωρή. Και στα μούτρα σας. Τι είναι αυτή? Αναδέστατη. Δίδυμα, τρίδυμα, τετράδυμα, πεντάδυμα, να σας ζήσουν! Να μας ζήσουν, Άρη μου, να μας ζήσουν! Πόσα είναι? Πεντάδυμα.
τελείωσε το γάτο του μωρού, πήγαινε να φέρεις από κάτω. Κάθεσαι, τι κάνεις, τρέχα ρε Άρη, τρέχα σου λέω. Ιφηγένεια, δεν μπορώ άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Βλέπω παντού μωρά. Μωρά, 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 δεν αντέχω άλλο. Μπάμπη μου, το νέκταρ αυτό είναι καλύτερο από όλους τους χυμούς βοτάνων του Θιβέτ. Ναι, άμα σου μιλάει ο δάσκαλος. Τι θα φέρω τώρα. 4-3. Όχι ρε γάμο, τορίστε. Έλε βρε μπάμπη μου, αμάν πιάνει, σάφι με αυτό το τάβλι. Μια ευκαιρία έχουμε να συναναστραφούμε με τον δάσκαλο, να τον εκμεταλλευτούμε να μας πει τις σοφίες του και εσύ τον έχεις εδώ γάμο για τάβλι. Μου έχεις σπάσει τα νεύρα ρε πλαγιά, μου έχεις σπάσει τα νεύρα. Πεντάρες θέλει πεντάρες φέρνει, εξάρες θέλει εξάρες φέρνει. Όλα τα παιχνίδια διπλά μου τα πήρε. Αφού γνωρίζω τι θα φέρω πριν ρίξω τα ζάρια. Αλήθεια λέει, μου λέει τι θα φέρω. Τι θα φέρω τώρα, ρε. 3 αίμα. Ορίστε, 3 αίμα. Μη χειρότερα, καλή και καθόμαστε ακόμα εδώ χαμό. Σηκωθείτε να πάμε σε κανένα καζίνο. Εσείς δάσκαλοι δεν είσαστε κούρου. Χρυσορυχείο είσαστε. Όταν πρόκειται να βγάλω χρήματα, χάνω αυτή την ικανότητα. Δεν πειράζει, καλύτερα. Τα χρήματα θα τα κρατήσουμε εμείς. Πελαγία, πολύ νευρική σε βρίσκω. Κοίταξέ με στα μάτια, εδώ. Εδώ. Πελαγίτσα, τι σε έκανες της γυναίκας μου, ρε! Παίζε και μη μιλάς. Εδώ που τα λέμε καλύτερα, ωραίο κόλπο είναι να μου το μάθεις να τις το κάνω καμιά φορά γιατί με τρελαίνεις στην πολυλογία. Δάσκαλε, τι κάνετε, καλή. Πού βγήκες, παιδί μου, εσύ. Δάσκαλε, παίζετε τάβλη και πίνετε ούζο. Καλησπέρα, Πελαγία. Μην ανησυχείς, τις το έκανε ο δάσκαλος από εδώ. Και δεν θα ξανακουνηθεί. Δάσκαλε, παίζετε ταβλή. Όχι ακριβώς. Μαθαίνω στους γείτονές σας πώς να σκέφτονται θετικά για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν. Τι ωραίο αυτό. Δεν μας το μαθαίνετε και εμάς αυτό, δάσκαλε. Δεν είναι καμία δύσκολη διεργασία. Αρκεί να οραματίζεστε αυτό που θέλετε, να πιστεύετε ότι θα το αποκτήσετε, να μην αφήσετε την αμφιβολία να μπει στα θέλω σας και έτσι θα γίνει πραγματικότητα το όνειρό σας. Ωραία. Εγώ δεν αφήνω την αμφιβολία να μπει στα θέλω μου. Και θέλω ο δάσκαλος να μην το ξενυχτήσει, γιατί θέλω να είναι σε φόρμα για το συνέδριο. Λοιπόν, να σας αφήσουμε τώρα να αναπαυτείτε. Και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να έρθετε αύριο από το σπίτι μας, έτσι να σας ακούσουμε λίγο, γιατί μας δίνει μεγάλη γαλήνη ο λόγος σας. Θα έρθω. Λοιπόν, καληνύχτα, Πελαγία. Θα τη τα πω εγώ. Γεια. Τέλειο. Πελαγία. Μια άλλη εκδοχή. Καλύτερη. Καληνύχτα. Άντε. Δάσκαλε, τι λες, να την ξυπνήσουμε ή να την αφήσουμε έτσι. Ώσπου να τελειώσουμε το τάβλι, μπορεί να περιμένει. Δίκιο έχεις. Αρκίζεσαι? Αρκίζομαι. Και θα ξαναμαλώσουμε ποτέ. Ποτέ. Ό,τι και να μας ξαναδώσει ο δάσκαλος. Ό,τι και όχι μόνο ο δάσκαλος, δεν θα ξαναμαλώσουμε για τίποτα. Αχ, εντάξει. Αλλά ήθελα πολύ να δω το σάκι από κοντά. Κι εγώ, μα ήταν ανάγκη να το σκίσει το εισιτήριο. Ναι, αλλά άμα δεν το σκίσε, ποια θα το έπαιρνε? Εσύ. Αμπά, εσύ. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Cause we gon' pop it. Δεν θα το πιστέψεις. Για προσπάθησε. Αναφορά τους διπλανούς, είμαι έτοιμη να πιστέψω τα πάντα. Ο Σουάμι κοιμήθηκε στον κήπο. Τι? Στον κήπο? Καλά, αυτό δεν μπορεί να είναι ιδέα της Πελαγίας και του Μπάμπη. Μάλλον ο ίδιος θα το θέλησε. Αυτός το θέλησε, η αλήθεια είναι, μου το είπε. Και έχει σήμερα μία διάθεση, ένα κέφι, μία ενέργεια. Δηλαδή δεν μπορεί να το φανταστείς. Κάτι θάκτο τερό των μουστοξίδιδων, δεν γίνεται. Όποιος τους συναναστρέφεται για λίγο και κάνει παρέα μαζί τους, γίνεται άλλος άνθρωπος. Ναι, τα έχω διαπιστώσει από όταν ήρθαμε να μείνουμε εδώ. Να του φτιάξω πρωινό. Τι τρώει? Πώς δεν τρώει καλέ.
Ρόι, μην το βλέπεις έτσι. Αλλά έχει φάει δίπλα πρωινό. Λοιπόν, εγώ τον πάω τώρα μια βόλτα στην Αθήνα να δει πώς έχει αλλάξει. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Έτσι, να μην νομίζει ότι θέλουμε να το ξεφορτωθούμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάω, φεύγω. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Γεια σου, Πελαγία μου. Αχ, καλώ τον δόκτωρα, κάτσε. Δεν θα κάτσω. Δεν μου λες. Πού είναι ο δάσκαλος? Ήρθα να τον πάρω, τον ξαναγείς στην πόλη. Αχ, κρίμα, μόλι φύγανε. Ποιοι φύγανε, πώς φύγανε, πού φύγανε, πού πήγανε? Ο μπαμπίνος μου με το δάσκαλο. Πειράζει? Όχι, δεν πειράζει, αλλά μήπως ξέρεις πού πήγανε ακριβώς? Στην Ίκαια. Στην Ίκαια? Πες μου ότι θα πάει ο Μπάμπη στον Μπακτή Βεντάτα, μεγάλη χάρη του, στο καφενείο του Φίλιππα. Ε, βέβαια! Και όχι μόνο εκεί θα τον πάει, θα τον γυρίσει ο Λούθε. Καλέ τη στάπα! Με το δάσκαλο βγήκαμε κοντοχωριανή. Από την Ίκαια είναι και αυτό, το πιστεύει? Όχι, δεν το πιστεύω, Πελαγία μου. Εντάξει, θα έρθω να τον ψάξω όταν γυρίσουν. Σε ευχαριστώ, γεια σου. Στο καλό να πας, ντόκτορα. Τι έπαθε αυτό? Σαν να μην του καλοφάνηκαν αυτά που του είπα. Μακριά, σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά. Σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια. Γύρω μαραθήκαν τα λουλούδια και τα δειλινά. Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις. Στους μεγάλους άντε στην υγειά μας. Γεια μας, αδερφέ μου. Άρε, Αραράτη. Δεν περίμενα ότι θα συγκινήσουν τόσο πολύ. Αδελφέ μου, ούτε εγώ το περίμενα. Αλλά όταν είδα όλα αυτά τα μέρη, το παλιό μου σπίτι, το καφενείο που αμολούσα τα ποντίκια και με κυνηγούσε ο Μαστροβαγγέλης, το σχολείο μου που πήγα να το βάλω φωτιά, την αυλή της κυραπαναγιώτας που έκλεβα τα τζάμερα. Ήσουν ένα καλό χαρό, παιδάκι. Τελικά μου έχει λείψει η γειτονιά μου. Να σου πω την αλήθεια, και εμένα μου έχει λείψει. Αδελφέ μου, πήρα μια μεγάλη απόφαση. Δεν γυρίζω πίσω. Πού, στο Διόνυσο, θα με σκοτώσει ο Ηλίας? Στην Ινδία, αδελφέ μου. Ο κύκλος έκλεισε. Πρέπει να επιστρέψω στις ρίζες μου. Αυτό μου έλειπε τόσο καιρό. Οι αναμνήσεις μου, που πρέπει να τις αντιμετωπίσω και όχι να τις φοβάμαι. Άντε, καλό κουράγιο και καλό επαναπατρισμό. Στην υγεία, αδερφέ μου. Φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Μάλιστα, αυτά είναι. Τελικά μ' αρέσει πολύ το τάβλι. Mm. Είναι και μια πράξη διαλογισμού. Μάνα, διπλό. Τι να αυτό, ρε, πώς το κάνεις, μωρέ, πώς το κάνεις? Θα μου μάθεις πώς το κάνεις. Αυτός ήταν τελικά που δεν ήξερε τάβλη και δεν έπινε. Αν συνεχίσουν έτσι, θα αναγκαστώ να τρέχω να βρω ανοιχτή κάβα νυχτιάτικα. Δεν έχω άλλο, ούζο τελείωσε. Τζούλιτ, μην αυθαδιάζεις. Όταν ένας σοφός κάνει κάτι, έχει λόγο, βρε, που το κάνει. Αν δεν τον βλέπω. Έλα, πάψε, μπορείς σε παρακαλώ να μην εμποδίζεις με την άβρα σου στο δάσκαλο. Η άβρα μου το μάρανε τον Μπεκρούλιακα και τον είχα και σε υπόλοιψη. Αδερφέ μου, στην υγειά μας. Στην υγειά μας, κι ας, αδερφέ μου, Ραραφάτ. Αλήθεια, πώς σε λέγανε πριν τρελαθείς και πάρεις τα βουνά? Τα βουνά, πήρα τα βουνά. Πελαγία, κάθισε. Αχ, δάσκαλε, σε ευχαριστώ που είσαι τόσο απλός και καταδεκτικός. Αλλά θέλω να είμαι όρθιοι για να σε καμαρώνω, μπαμπίνο μου. Πες, ο παπάς, πώς σε βάφτισε στην Κολυμπήθρα? Θα σας πω, αλλά θα μείνει μεταξύ μας. Σε ποιο να το πούμε, οι δυο μας είμαστε εδώ. Το όνομά μου ήταν Βαγγέλης. Βαγγέλης Μαχαίρας. Πες τα, ρε Βάγκο, έτσι λοιπόν, πες το Βαγγέλης, έτσι. Ελληνικότατο όνομα, πολύ ωραίο. Άντε, κακώς το άλλαξες. Κάνεις, μπορεί, Πελαγία, μαϊμουδίζεις, κάνεις ό,τι κάνει.
Ναι, αντιγράφω το σοφό. Γιατί που ξέρεις, αυτές οι απλές κινήσεις μπορεί να κρύβουν πολύ σοφία και φοβερή ενέργεια. Εγώ πιτηρίδα είδα να κρύβουν. Έλα, βρε Μπαμπίνο, τόσα ξέρεις, τόσα λες. Να ξέρεις κάτι. Εφόσον είναι σοφός ο άνθρωπος, ό,τι κι αν κάνει θα είναι κι αυτό σοφό. Χάρη Κρίσνα, ούρνα και αδειάδα. Έτσι. Τι είπε? Μα δεν ακούς, το είπε καθένα. Μιλάει για τα πουρνάρια και για τα βάγια, είναι απλό. Όχι, όχι, κάτι άλλο είπε. Τι είπε, Ευαγγέλη? Πούρνα, μπάμπι μου. Πούρνα και αδειάδα. Δηλαδή, πλήρης και άφθαρτος. Αναφερόμουν στον Κρίσνα, τον κύριο. Α, ο κύριος Κρίσνας. Να είναι καλά, όπου και να είναι. Υγεία να έχει. Άντε στην υγεία μας. Μην πίνεις πολύ γιατί βαράει. Μα τι είναι αυτά που λες, ο δάσκαλος είναι ένας σοφός. Ο σοφός μεθάει ποτέ, δεν γίνεται. Σταμάτα, Πελαγία, γιατί θα τον εβάλω να σε υπνοτήσει και να σε κάνει βάτραχο. Α. Μου το έχεις πει, χαρά μου, πολλές φορές. Αλλά συνήθως κάτι θέλεις. Λοιπόν, λέγε γρήγορα τι θες, γιατί βιάζομαι. Εγώ από αγάπη το λέω. Δεν με πιστεύεις. Σε πιστεύω, αγάπη μου. Αλλά επιμένω ότι κάτι έχεις στο μυαλουδάκι σου. Πες μου, γιατί πρέπει να πάω να πω στην Τζούλη να ετοιμάσει πρωινό για το μουσαφύρι μας. Ένα, αυτό είναι. Ποιο δηλαδή? Αυτός ο Σοχιλία Ραφράν, πώς τον λένε, έσκασε το εισιτήριο του Σάκη και τώρα δηλαδή έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Αγάπη μου, θα με τρελάνεις. Εσείς δεν τζουρομαθηθήκατε για αυτό το ρημάδι το εισιτήριο? Έτσι κι αλλιώς μοναχά η μια μπορούσε να πάει. Ναι, αλλά άμα μου δώσει λεφτά, μπορώ να αγοράσω εισιτήρια για όλους. Και γιατί δεν μου το έλεγες, χρυσό μου, να πήγες να αγοράσεις επί τόπου ένα να τελειώνουμε? Και γιατί τσουρωματιθήκατε μετά από όλα αυτά? Γιατί νομίζαμε πως είχαν πωληθεί όλα. Θα μου δώσεις? Ε, γλυκιά μου, Μανούλα. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ αργότερα. Προς το παρόν έχω πολλές δουλειές. Τι θα το σκεφτείς, βρε μαμά? Μεθαύριο είναι η συναυλία. Μπάμπη, μπορείς να μου πεις παρακαλώ γιατί κοιμάται ακόμα ο Μπακτιβεντάτα? Καλημέρα, Ηλία μου. Κοιμάται διότι θες, το τσούξε. Μπάμπη! Τι να κάνω, αφού δεν κρατιέται. Πίνει σαν σφουγγάρι. Μην ανησυχείς, θα τον ξυπνήσω εγώ. Ξύπνα τον. Βαγγέλη! Μπάμπη! Σταμάτα, ρε. Βαγγέλη τον έλεγανε πριν. Έλα, έλα. Βαγγέλη! Βαγγέλα! Έλα, σήκω. Όπα, έλα, ρε θηρίο. Όπα τη. Έλα. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημερούδια. Θα σπάσεις το κεφάλι μου. Αφού ήπιες την Άρτα και τα Γιάννενα μαζί. Δεν είμαι καλά. Τι είναι αυτό που έπαθα? Αυτό που έπαθες, δάσκαλε, λέγεται hangover. Με όλο το σεβασμό τώρα, μπορείς να σηκωθείς να ετοιμαστείς για την ομιλία σου. Ποια ομιλία? Δάσκαλε, είσαι ο κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο. Δεν πάω πουθενά. Ακύρωσε τα όλα, αδερφέ Ηλία. Και εσύ, μπάμπη μου, ναι, πες εκείνο το καλό το κορίτσι την Ιουλία να μου ετοιμάσει κάτι για μεσημεριανό. Και ξύπναμε σε κάνα τρίωρο. Έννοια σου. Μπάμπη, θα σε σκοτώσω! Εγώ φταίω, μωρέ! Τον ποτίζει πρώτα καλά-καλά σαν το άλογο και μετά μου λες εγώ φταίω! Ξέρεις πόσο καιρό με πίνουν οργανώσει αυτό το συνέδριο, μπάμπη, και τώρα δεν έρχεται να μιλήσει. Καταστρέφομαι! Άντε, εντάξει, μην κάνεις εσύ. Θα έρθω να τα πω εγώ. Τα έχω μάθει απ' έξω αυτά που λέει έτσι κι αλλιώς. Μπάμπη μου, ακούς τι λες? Πώς δεν ακούω? Άκουμε, άκουμε. Ο μεγάλος φόβος, όπως και ο μεγάλος έρωτας, αγνοούν τη λογική. Κατάλαβες, θα τους πω και άλλες τέτοιες μπούρδες, θα βάλω και την κελεμπία του, ποιος θα με γνωρίσει. Μπάμπη! Σουτ και στα μούτρα σου, μπεκλοκανάτα! Δεν θέλω να γίνω πατέρας. Θέλω να μείνω γιος. Εντάξει, βρε Άρη μου. Ο ένας τίτλος δεν αναιρεί τον άλλον. Πάσα με ρε Ευγένεια που δεν αναιρεί τον άλλον. Τώρα μόλις ξέπλεξα με τον Μιχαλάκη και την Πέττη, θα μου φορτωθεί κι άλλο μωρό. Τι σου κάνανε ο Μιχαλάκης και η Πέττη? Μια χαρά παιδάκια είναι. Ναι, μια χαρά παιδάκια είναι τώρα. Ρώτα με για παλιά, ρώτα τι περάσαμε οικογενειακώς για να το μεγαλώσουμε. Η Πέττη μέχρι πρώτη μας φορούσε πάνες. Όπου καθόταν και όπου στεκόταν έκλαιγε. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός τώρα. Μπορεί, μπορεί, ρε μωράκι μου. Μπορεί να είμαι υπερβολικός. Αλλά δεν θέλω να γίνω πατέρας, το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω μωρά. Δεν θέλω μίξες, δόντια, κλάματα, στράτα, στρατούλα. Δεν θέλω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ πάλι γιατί δεν τα βρίσκω τόσο τραγικά τα πράγματα? Έλα μου ντε. Και να σου πω, ρε Ευγένεια, αν βγουνε δίδυμα, τι θα κάνουμε? Καλύτερα. Με μία γέννα θα έχουμε δύο. Μία-δύο. Τι είναι αυτό που λες, παιδάκι μου, τρελάθηκες τελείως. Να σου πω, Ευγένεια. Πάρε μία απόφαση. Πάμε σε μία κλινική. Άρη, και... σταμάτα. Σταμάτα. Ούτε να τα ακούσω δεν θέλω. Δεν μπορώ, ρε Άρη, το καταλαβαίνεις. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σαν να λέμε εμείς τώρα ότι έχεις πάρει απόφαση, έτσι. Θες να το κρατήσεις? Ναι. Μόνο αν το θέλεις κι εσύ. Όχι αν. Δεν υπάρχει αν, αγάπη μου. Είπαμε, δεν θέλω. Ο...
Εντάξει, Άρη. Θα το κάνω. Μπράβο, μωράκι μου. Να ξέρεις πως έχεις πάρει τη σωστή απόφαση. Θα το κάνω και μετά θα πάω 3 μήνες στην Τοσκάνη. Μπράβο. Τι? Πού? Γιατί? Εκεί γίνεται ένα καλλιτεχνικό συνέδριο ψυχολογίας. Θα είναι και φοιτητές μαζεμένοι από όλο τον κόσμο. Θα μένουμε όλοι μαζί στην εστία. Νομίζω ότι αυτό θα με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Τι είναι αυτό που λες, παιδάκι, με δουλεύεις? Όχι. Δεν σε δουλεύω καθόλου. Νομίζω ότι θα μου κάνει καλό. Άκουσε, Εφηγένεια. Αυτό θα το ξεπεράσουμε μαζί. Καταλαβες. Δεν χρειάζεται να πας στην Τοσκάνη. Πώς θα το ξεπεράσουμε μαζί, ρε Άρη? Εδώ πέρα κάνεις αμάν και πώς να ξεφορτωθείς το μωρό. Θα με βοηθήσεις να το ξεπεράσουμε κιόλας. Εντάξει, Εφηγένεια, κατάλαβα. Εκβιασμός δηλαδή, ε. Ή το κρατάς ή φεύγεις. Θα τους αγαπάω, δεν μετράει καθόλου. Το πόσο μ' αγαπάς το είδαμε. Τέλος πάντων, δεν είναι εκβιασμός. Είναι μια μεγάλη βαθιά απογοήτευση. Απογοήτευση? Άρη, Εφηγένεια, τι να σου πω τώρα. Α, μπαμπάκα, κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Τι είναι? Τι είναι, βρε Πονηρούλη? Για να μου κάνεις τόσες γλύκες, κάτι θα θέλεις εσύ, ε? Όχι, μπαμπάκα μου. Εγώ σε λέω έτσι από σεβασμό. Στα αυτά, βρε Πονηρούλα. Τα άμαθα μου, τα μη μαμά. Θες λεφτά για να πάρει τη εισιτήρια με τη Λιδία να πάτε στη συναυλία του Σάκη, ε? Ναι. Αλλά όχι μόνο για μένα και τη Λιδία, και για το Μιχαλάκη. Για το Μιχαλάκη, αμέσως και για το Μιχαλάκη, και όχι μόνο για το Μιχάλη. Θα έρθει μαζί σας και ο Άρης και η Ιφηγένεια. Να σας προσέχουν κιόλας. Άντε, πάρε αυτά. Μπράβο, μπαμπάκα, μου είσαι καλύτερη από του κόσμου. Άντε, ρε Μπέτ, θα με σκάσεις. Μάντεψε, τι. Θα βάσουμε όλα τα χρήματα να πάμε να αγοράσουμε εισιτήρια. Τέλεια! Πάμε στο δωμάτιο της αδερφής μου να μπούμε στο ίντερνετ να δούμε τι εισιτήρια έχουν μείνει. Μα η αδερφή σου δεν θυμώνει όταν μπαίνει στο δωμάτιό της. Όχι. Γιατί εσύ δεν έχεις θυμώνει? Καμιά φορά. Αλλά σπάνια πηγαίνω στο δωμάτιά τους. Εγώ προτιμώ το δικό μου. Εμένα μ' άρεσε πιο πολύ της Ιφηγένειας και όταν μεγαλώσω θα το κάνω έτσι και το δικό μου. Πάμε! Πάμε. Βήκαμε. Κάθισε. Νιώθω ότι με χρειάζεσαι. Μέσα σου έχεις μια νέα ζωή. Μα τι λέτε? Πώς το ξέρετε? Νιώθω στον αέρα τον ηλεκτρισμό. Η νέα ζωή φέρνει νέα ενέργεια. Και εγώ την ενέργεια τη μυρίζομαι όπως το σαλιγκάρι τη βροχή. Προσπαθείτε να μου πείτε κάτι? Να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις και να μην δίνεις σημασία σε κανέναν και σε τίποτα. Κι αν δεν ξέρω τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω. Κι όμως ξέρεις. Καλημέρα. Εφηγένεια, να σου πω λίγο. Μια που ήρθες, κάθισε μαζί μας. Εγώ? Εσύ είσαι. Ο εκλεκτός. Στο κεφάλι σου έχεις μεγάλη ταραχή. Τρικυμία εν κρανίο. Καλό, ε. Φαίνεται, ε. Κοροϊδεύεις με την τρέλα της νιώτης, νεαρέ μου. Αλλά η νιώτη δεν κρατάει για πάντα. Ορίστε, το είπε και ο άνθρωπος. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Και λέω να τη ζήσω λίγο. Εγώ δεν ήθελα το παιδί. Της είπα να πάει να το ρίξει. Και εκείνη δυστυχώς μ' άκουσε και το έκανε. Μετά χάθηκε. Ανέβηκε πολύ ψηλά και έμεινε εκεί για πάντα. Κι εγώ θα έδινα τα πάντα για να τους είχα και τους δύο μαζί μου. Α, δηλαδή εννοείται ότι εσείς... Τότε έφυγα. Πήγα να βρω τη Γαλήνη. Και μπορεί να τη βρήκα. Αλλά ποτέ δεν θα βρω αυτό που έχασα. Μην κάνεις το ίδιο λάθος με μένα, νεαρέ μου. Γιατί μια νέα ζωή είναι μόνο ευλογία. Είναι ο καρπός του έρωτα.
Και ο έρωτας μόνο έτσι έχει νόημα. Νιώσε το. The storm will never fall.